Κυρία Κομινάκα, το σχόλιο σας, παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, ακούμε διαπιστώσεις γύρω από τις συνέπειες ουσιαστικά την εκδήλωση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ρόλου που είναι η συνέπεια μιας πολιτικής που ακολουθεί και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ακούμε πραγματικά το ποιος ευθύνεται για αυτές και ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να εργαλειοποιούνται. Γιατί πέρα από το γεγονός των ευθυνών που υπάρχουν για τη δημιουργία των προσφυγικών ρόλων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκινάνε για τουρισμό να έρθουν στα ελληνικά νησιά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θύματα των υπεραλληλιστικών επεμβάσεων που συνεχίζονται, θύματα των υπεραλληλιστικών επεμβάσεων και ελέγχου της περιοχής τους, στις οποίες συμμετέχουν και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμέσως και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, ακόμα και στο ζήτημα της αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών των επεμβάσεων, δηλαδή των ανθρώπων, των ξεριζωμένων, χιλιάδων ξεριζωμένων που προσπαθούν να φτάσουν... Δεν είναι όλοι το ίδιο, κυρία Κομινάκα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν μιλάτε για πρόσφυγες μόνο. Υπάρχουν και μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες. Ναι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι θύματα της ίδιας πολιτικής. Ούτε αυτοί ξεκινάνε να εγκαταλείψουν τη χώρα τους γιατί ζουν σε παραδείσους. Το πρόβλημα όμως είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι τελικά φτάνουν να εργαλειοποιούνται. Γιατί όταν σήμερα μιλάτε ουδέτερα για την εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών και δεν αναφέρεται κανένας στις συνθήκες εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας, ποιος έδωσε τη δυνατότητα στην τουρκική κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια στις πλάτες των προσφύγων, αν όχι η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.